λένε το εξής. Το 1975 ήμουνα στην Κερασιά με τον γέροντα Αποφύριο, μονάζομαι εκεί. Και ήμουνα τότε υποτακτικός του. Ένα πρωινό βρέθηκα στα Καπινάκια, στο εισηκαστήριο του ΣΥΒΕΠΕ και με το πέρας της λειτουργίας μου λέει κάθισε να σου δώσουμε ένα κέρασμα και μετά να φύγεις πάλι να ανέβεις στην Κερασιά. Να είναι βλεγμένο. Έξω από την εκκλησία του, ένα τροχάκι, δύο-τρεις καλλιτήτσες. Αφού καθίσαμε, εγώ και ο γέροντας, φωνάζει τον υποτακτικό του, τον πρώτο υποτακτικό του, που είναι τώρα γέροντας της συνοδείας, ο πατήρ Ιωσήφ. Ήταν τότε αρχάριος, το 1975. Προσέξτε για να μην τελευθεί κατόπιν. Θα δούμε τι σημασία έχει η υπακοή, αλλά πώς ο γέροντας ο ίδιος θα βοηθήσει τον υποτακτικό του και τους υποτακτικούς του για να στεφανώνονται οι υπακοή υποτακτικοί τους. Λέει στον Πάτερ Ιωσήφ, τι είναι να φέρεις ένα κέρασμα στον Πάτερ Κύριο. Να είναι προηγουμένου. Φέρνει το δίσκο του Πάτερ Ιωσήφ και είχε πάνω ένα ποτήρι νερό και σε ένα πιατελάκι δύο μελομακάρονα. Αμέσως ο πατέρ Ιωσήφ κάθισε και αυτός, αφού εγώ και ο γέροντας καθόμαστε, και παίρνει το ποτήρι ο πατέρ Ιωσήφ και μου το προσφέρει να πιω νερό χωρίς να φάω από το νερό μακάρο. Προτείνοντας το ποτήρι έτσι για να το πάρω από τον πατέρ Ιωσήφ, αμέσως ο γέροντας λέει, βλέπεις Πάτερ Κύριε τι πονηρός άνθρωπος είναι αυτός. Δεν καταλαβαίνω. Είδες τι έκανε. Σου έδωσε το ποτήρι με το νερό να πιείς, να φορτάσεις και μετά να πεις δεν θέλω να πω, δεν θέλω να πω για τα κάτω. Για να τα πάρει το νερό κάτω, να πάει στην κουζίνα, να τα φέρει και να μόνο του. Εντάξει, όπως ήταν ο καθιστός, σηκώνει τον πατριωσίο και λέει, ευλόγησον και έλεγα, έτσι είναι, έτσι θα έλεγα. Θεός φορές, του λέει ο έλεγας, αυτή είναι η τελειότητα της τέχνης του γέροντος, αυτό που λέει ο Σημερινός Άγιος που γιορτάζεται εσείς εδώ, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζιαντζινός, ο Μέγας Θεολόγος. Είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Πώς το παιδί σου θα το εκπαιδεύσεις, πώς θα το καταρτήσεις, μήπως το φωνάξεις και αγριέψει και δυσκολευτεί. Γιατί εδώ ο Πάτερ Ιωσήφ δεν δυσκολεύτηκε να καταλάβει, να εννοήσει ότι ο γέροντας κάνοντας αυτό το τέχνασμα το πνευματικό που λέγεται στην καλογυρική, αυτή την ώρα του βάζει αυράτος ο άνθρωπος ένα στεφάνι στο κεφάλι του υποτακτικού με την τέχνη όμως του γέροντος. Κάποιος λαϊκός μας θα έλεγε, μα πώς το κάνεις το παιδί έτσι, γιατί το μιλάς έτσι, τι σου έχει κάνει, τι μου έχει κάνει, για το
γιατί μου αυτό το οποίο και ρωτά, και εγώ αν εκείνη την ημέρα θα δώσω λόγο στο Θεό. Και αν δεν το εκπαιδεύσω, από τώρα